έχω έρθει για ακόμα μία φορά, ράτσο θα βάλω στο τέλος εδώ πέρα, σε αυτή εδώ την περιοχή, στα logistics της εταιρείας Skoda. Γιατί έχω έρθει όμως, διότι έχει έρθει ένα όλο καινούριο όχημα ελευθέρου χρόνου, ένα SUV που λέμε, δεν το λέμε crossover, SUV, Skoda, η Skoda, όχι Kodiaq, Kodiaq μοιάζει, αλλά είναι πιο μικρό, Skoda Karoq, το βλέπετε. Μικρομεσαίο όχημα ελευθέρου χρόνου, το οποίο πριν καλά κυκλοφορήσει, έχει δεχτεί τις καλύτερες κριτικές από τους πάντες. Θα το δείτε τις επόμενες ημέρες στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας. Ώσπου να πάτε στην έκθεση, να σας το δείξω εγώ για να πάρετε μια έτσι ωραία γεύση. Γιατί το συγκεκριμένο είναι από τα πρώτα που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Design, ε. Τώρα μόνο Skoda δεν θυμίζει αυτό. Τι να σχολιάσω τώρα για αυτό το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι είναι ένα απολαυστικό SUV. Εγώ θα πω μέσα. Για να δούμε λίγο και τους χώρους. Γιατί εξωτερικά το βλέπουμε. Ε, τι να πεις, δεν είναι ωραίο, αφού είναι ωραίο. Πάμε να πούμε μέσα. Για να ελέγξω και τους χώρους. Χώρους. Για να δω. Το βάλω και μπροστά. Εντάξει, δεν ακούγεται λες και είναι 3.000 κυβικά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα βγαίνει με πολύ λίγα κυβικά το συγκεκριμένο, να ξέρετε, και βενζίνη και δίζελ. Ωραίος πίνακας οργάνων, να ξεκινήσω από εδώ. Οθόνη αφής, μεγάλη, στο κέντρο της κονσόλας. Παπ, αφής, με πολύ ωραία ευκρίνεια. Για να δω τι έχει εδώ μέσα. Α, για να δω, βάζει τα γυαλιά εδώ. Ας τα πάρω, μην τα ξεχάσω. Χώρους αποσκευών έχει εδώ για μικρό αντικείμενα. Ας πούμε εδώ βολεύει πάρα πολύ ένα κινητό τηλέφωνο, να το βάλεις εδώ. Θύρα USB. Φυσικά ηλεκτρονικό χειρόφρενο. Τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα έχουν ηλεκτρονικό χειρόφρενο. Τι άλλο έχουμε. Α, δείτε εδώ. Βάζεις ένα καφέ, δεύτερο καφέ. Άμα δεν αυτό το παίρνεις και σπίτι σου. Και το ρυθμίζεις όπου θέλεις, μπαίνει. Τσακ. Χώρος εδώ. Ας ζήσουμε τον κινητήρα. Πολύ ωραία πράγματα. Δείτε. Καλά, ε. Με ένα κουμπί. Πατάς. Μείνουν όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Ανοίγουν έτσι. Ξεχάστε τώρα να σηκώνεις σαν το πορπαγκά. Σε πιάνει μέσα σου. Μικρό SUV. Με μεγάλο χώρο αποσκευών. Τώρα πώς γίνεται. Γίνεται. Στη Skoda όλα γίνονται. Και δείτε πώς μεγαλώνει και ο χώρος αποσκευών. Εδώ. Μεγαλώνει ο χώρος αποσκευών. Για να δω πόσο εύκολα πέφτουν τα καθίσματα. Δείτε πόσο εύκολα έχουν πέσει τα καθίσματα και έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο κρεβάτι. Αλλά εγώ θέλω να δω αν έχει χώρο και για τους πίσω. Γιατί ωραία τα λέμε, καλά κάθεται ο οδηγός, καλά κάθεται ο συνοδηγός. Βάζεις και τα πράγματα, αλλά έχει χώρο για τους πίσω. Αν είναι και μεγάλοι, ενήλικες. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Εδώ τι λέει. Α, μόλις έχει έρθει το αυτοκίνητο, όπως καταλάβατε, από το εξωτερικό με πλοίο. Τσακ. Αυτό που δεν βλέπω είναι μπράτσο για να κουμπάμε το χέρι. Έχει εδώ και μια πολύ ωραία γυάλινη οροφή. Για να δω αν ανοίγει. Α, πρέπει. Κάτσε. Βιάζεστε. Η οροφή πιάνει σχεδόν γυάλινη μάλλον. Είναι πολύ μεγάλη, έτσι. Δείτε εδώ, και ανοίγει και βγαίνεις και από εδώ και βγαίνεις και από εδώ, ωραίο γυαλί, μπαίνει το φως, είναι πάρα πολύ όμορφο και θα κλείσω, θα σας πω, το πήρατε μια γεύση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά διαβάστε κάπου αλλού. Εγώ θα θέλω να σας δείξω τα πρώτα αυτοκίνητα και αυτό που το οποίο έχει το Skoda, πιασάρικο είναι αυτό που σας δείχνω, τη νύχτα. Ανοίγετε την πόρτα και το λογότυπο Skoda, το δείχνουμε καλά. Φανούρια. Εννοείται. Μπράβο. Αυτό φαίνεται τη νύχτα κάτω. Ωραία, φάση έχει. Τσακ. Όλα κλείνουν. Αυτόματα. Μην ταλαιπωρούμαστε. Γεια σας παιδιά, γεια. Εδώ αυτοκίνητα περνάνε. Πάνε, έρχονται, πάνε, έρχονται. Απολαύστε τώρα εδώ. Skoda. Ωραίο, ε. Αυτή η Skoda μου φαίνεται.
θέλει να τους περάσει όλους. Για να δούμε.